Οι συνελεύσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου θα δείξουν το δρόμο στον οποίο θα κινηθούν οι κινητοποιήσεις από εδώ και πέρα μετά την απόρριψη της πρότασης της κυβέρνησης για ενίσχυση με ποσό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Και σήμερα οι αγρότες είχαν παραταγμένα τα τρακτέρ, αποκλείοντας κομβικές οδικές αρτηρίες σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας blackout σε επιβατικές και εμπορικές μεταφορές. Τον δρόμο των κινητοποιήσεων αφενός για να στηρίξουν τους αγρότες συναδέλφους τους και αφετέρου για να ζητήσουν την ικανοποίηση των δικών τους αιτημάτων έχουν επιλέξει και οι κτηνοτρόφοι του νομού Ιωαννίνων που και σήμερα απέκλεισαν από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι τον κόμβο της Παιδινής. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής αναμένουν τις εξελίξεις σε κεντρικό επίπεδο και τις αποφάσεις της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής για το μέλλον των κινητοποιήσεων και αύριο θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, Μιχάλης Τζίμας. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε. Τώρα με ποια μορφή και πώς θα τον συνεχίσουμε, αυτό θα εκτιμηθεί, θα το εκτιμήσουμε και θα δούμε έτσι και με βάση και τη φύση της δουλειάς και με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν, θα δούμε το τι θα κάνουμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, γιατί δεν, όπως τονίσαμε, είναι αγώνας χωρίς επιστροφή. Είναι ένας αγώνας ο οποίος αν δεν δοθούν τώρα λύσεις, δεν μπορεί να γυρίσει ο κόσμος στις Υπαίθρο στα χωριά του. Δεν υπάρχει προοπτική δηλαδή στην Υπαίθρο. Στο πλευρό των αγροτών δηλώνει η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποδοκιμάζοντας ωστόσο τον αποκλεισμό των δρόμων. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Χρυσόστομος Βούζας, ερωτηθεί σχετικά, ενώ σημείωσε πως το αγροτικό κίνημα δεν καθοδηγείται από κανέναν.